μιλάω τη γλώσσα του δρόμου. Είμαι πολίτης του κόσμου. Κάτσε, πώς να τα δω όλα, περίμενε. Εδώ. Στο Λάμπρο, έτσι, στο Λάμπρο. Στην Ασπούς. Λοιπόν, αν υποψιαστώ ότι αυτό το πράγμα θα το φας μόνη σου εσύ. Όχι ρε πούστη, δεν γίνεται αυτό. Αυτό τι πήρε, δεν ήταν. Και το σκεπάσαμε με πατάτες, αυτή την μπριζόλα. Όχι ρε πούστη. Καλά, πλάκα κάνεις, τι είναι αυτό, θα το φας. Θα το φας όλο αυτό. Εγώ θα πάρω και αύριο για πρωινό και στη θάλασσα σάντουιτς. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, παραλία Πεύκος. Δίπλα στις Αχερούνες. Πανέμορφη παραλία και απάνεμη. Ναι, απάνεμη παραλία, φανταστική. Πεύκος. Παραλία Πεύκος. Απάνεμη, ωραία. Καλή. Ε, ωραία. Είναι θέση VIP αυτή, για να μην σε βλέπουμε. Πραγματικά VIP. Κρύβεσαι από τους θαυμαστές. Τι στάβα. Πώς είναι. Πέφτος, παραλία Πέφτος. Αυτό είναι το Αγίου Παντελεήμονα. Καλά που δεν φάγαμε, Γιάννα. Καλά που δεν φάγαμε, άμα τρώγαμε. Δεν μπορούσαμε να ανέβουμε εδώ πάνω. Λίγο ακόμα είναι, ναι. Μπράβο, Γιάννη. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχει να ανέβουμε και στο κάστρο πάνω. Ωραία. Τι να δεις, εδώ κάστε το, τι να δεις. Τι να δεις άλλο, μέσα στο πέτρα, μέσα στα τούνελ. Αντέχεις όμως έτσι. Δύναμη. Σε παραδέχομαι, έλα δεις ότι μας περιμένει. Δες εδώ τι μας περιμένει. Έχουμε. Βάζε. Κάτσε λίγο. Γιάννα, έλα λίγο στη μέση. Κατά που δεν φόρεσαι και ένα ψιλοτάκουνο εκεί πέρα. Είναι ένα σπαθέξι με την πλατεία. Αγναντέ, τι να κάνω. Έχει αλλαγή, θα λες εδώ είναι τόσο. Δεν φαίνεται ότι είναι τόσο καλό σου όσο είναι. Δεν τώρα εκεί θα στείλω, είναι 8 η ώρα και είναι 3 άτομα όλο τέλος θάλασσα. Ενώ σε εμάς εκεί ακόμα κάτι είναι σοβαρό. Δεν είναι. Και πριν φτάσουμε στη χώρα, συναντάμε εδώ πέρα αυτές τις ιδιαιτερότητες. Κάτι βράχια. Ωρε δύναμη. Λοιπόν, φτάσαμε στην παραλία Άγιος Πέτρος, μετά από κάνα 20 λεπτό, κάνα τεταρτάκι χωματόδρομο. Μια παραλία για κατασκηνωτές περισσότερο. Με πολλά βράχια και εντάξει, έχει και λίγο αεράκι. Εδώ είναι για κατασκηνωτές, κατασκηνώσεις. Πάντου μέσα στο αυτό έχει κατασκήνωση. Μετά τον Άγιο Πέτρο, μπήκαμε σε ένα άλλο χωματόδρομο 500 μέτρα και ήρθαμε στην παραλία Θεοτόκος Λιμανάκη. Για πάμε να δούμε. Άξιζε τον κόπο για τζάπα κάναμε τις αυτοκίνητες, καταστρέψαμε τα αυτοκίνητα. Ωραία παραγγελία. Έχει ένα σκιά, βλέπεις. Θα βάλουμε τρία. Θα το κλειδωθεί ο σκιά. Πάει κάποιο ήλιος τώρα. Ναι. Έχει πάρει δύο μπρεζό, δεν φυσάγει καθόλου. Ό,τι πρέπει. Τα νερά. Πισίνα, πισίνα. Πόση ώρα θα κάτσεις μέσα στο νερό, τόση ώρα δεν έχεις κάτσει ποτέ.
Κουραστήκαμε, αλλά μου αποζημίωσε η θάλασσα αυτή, ε. Αμοιρεμένο. Με πλοίο, με πλοίο. Από τι πλοίο εννοώ, δεν είστε, δεν έχει πλοίο από Τέλεια παραλία, Θεοτόκος, λιμανάκι δίπλα στον Άγιο Πέτρο. Εξαιρετική παραλία. Ταβέρνα, ο Άγιος Πέτρος. Είναι αδιανόητο να είσαι σε αυτή την περιοχή και να μην έρθεις να φας αυτή την ταβέρνα. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα μενού. Έτοιμοι για παραγγελία είμαστε. Έχει πάρα πολύ ωραία. Φας κατσικάκι λεμονάτο. Ναι, εγώ τι να φάω. Για να δούμε. Δεν κάνει ποτέ λάθος ο Ασλανιδάκος. Πρώτη, τη γαϊνιά, χωριά, τη κάτσε καλά, ε. Η επιλογή σου ήταν τέλεια. Εδώ. Εδώ στην υγειά μας. Τι γίνεται τώρα, παιδιά. Τι πάμε όλα αυτά εμείς. Και λεμονάτο κατζικάκι. Θα ζηλέψει ο κουμπάρος μου έτσι πως το κάνεις. Καλημέρα. 10 του μηνός. 18/2019. Σάββατο. Σάββατο, ημέρα Σάββατο. Πού πηγαίνουμε, Σλανιδάκο? Θα σε πάω στην κυρία Παναγιά να κάνουμε μπάνιο, αν δεν έχει αέρα. Περνάμε όλο το βουνό για να πάμε από την άλλη πλευρά. Και μετά θα σε πάω στο sunset. Ουχ, για να δεις το ηλιοβασίλεμα. Τι να σε κάνω, σε έχω στα καλύτερα. Οκ. Ας κάνουμε μια στάση εδώ να δούμε τι γίνεται. Χίλια μπράβο σας. Οσκοβόλησε. Οσκοβόλησε η γειτονιά. Στην κυρία Παναγιά. Κυρία Παναγιά, εξαιρετική παραλία, θάλασσα. Κυρία Παναγιά. Και Ολλανδική σημαία έχουμε. Εδώ λοιπόν ήταν η παραλία της κυρία Παναγιάς. Πολύ ωραία νερά, εξαιρετικά νερά, καθαρότατη θάλασσα, ούτε ένα βραχάκι μέσα, ούτε βοτσαλάκι, ούτε τίποτα. Οι μόνοι που δεν είχαμε παιδιά στην παραλία μας ήταν εγώ και η Γιάννα. Όλοι οι άλλοι είχαν παιδιά. Οικογενειακή παραλία, τέλεια. Γιάννα, λίτσα, τι πεις, σοκολατότητα είναι. Τέλεια. Τι πήρες πάλι, ε? Τα λαφριά. Thank you.
Φτάσαμε και στο άγαλμα του Μπρουκ, πάνω ψηλά στη χώρα, με τεράστια και όμορφη θέα. Ούτε ένας δεν κάνει μπάνιο. Τέτοιο αέρα. Καλές δουλειές. Κάτι καλό θα πήρε σίγουρα, έτσι. Κάτι καλό θα πήρε σίγουρα. Αντάριασε η θάλασσα και εμείς τι να κάνουμε. Παίζουμε. Παίζουμε, τι να κάνουμε. Εδώ, πού να κάνεις μπάνιο. Είναι για τον ασλανίδι αυτή η θάλασσα. Αμωτό. Ναι, σοβαρά. Και τώρα, θα τα αφήσουμε να φύγουμε. Τι αγναντεύεις, για να δω. Τι βλέπεις, τα κατάρτια, ε. Τελικά έχουμε την πιο απάνεμη παραλία, με 8 αέρα μποφόρ και εδώ όλοι μαζευθήκανε κάνουν μπάνιο. Ρε τρέλα. Και τα ιστιοφόρα αράξανε, γιατί σήμερα είναι δύσκολη μέρα για τέτοιες δουλειές. Και εδώ το εργαλείο μας περιμένει για να μας πάει τη βολτίτσα μας. Έτοιμο. Εδώ είμαστε στον κάβο. Και φυσικά όταν είσαι στη Λιναριά δεν επιτρέπεται, είναι αδιανόητο να μην επισκεφτείς για ένα ποτάκι το βραδάκι το καφέ μπαρ Κάβος, το οποίο είναι απίστευτο. Σε 3-4 επίπεδα. Πανέμορφο και πάντα με πάνεμη παραλία είναι αυτή η δικιά μας εδώ πέρα, Σαχερούνες. Καθίσαμε εδώ πέρα στην Ιαστηρία. Θα περάσει η μέρα μας. Ακριβώς απέναντι είναι το σπιτάκι μας. Εδώ είναι. Εδώ είναι ασφαλιδάκος, εδώ πρώτο το πρωινό του, εδώ μπροστά. Την βάρκα μου την έχω έτοιμη, άμα θέλω πάρα για κάνα ψαρεματάκι, θα είμαι έτοιμος. Σε ένα καταπληκτικό σημείο έχουμε δροσιά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 σίγουρα. Είναι ευλογημένο το μέρος. Έκανες καφεδάκι. Έκανα κανέλα. Κρασάκι. Ναι, όπως επιτάσσει, όπως είπε η Νατασούλα, είμαστε έτοιμοι. Πρώτο τραπέζι. Τι έγινε, παιδιά, σιγά σιγά. Γεια σας.
να πω ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Νατάσας είμαστε στο, πώς το είπαμε, η Βιλάη. Και φάτσα κάρτα ήρθε και ο Αχιλλέας. Εδώ. Και το συσίτιο είναι φυσικά όπως το ξέρουμε όλοι. Έτσι, έχεις να πεις τίποτα στην Νατασούλα, μας πάρει ο αέρας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Νατάσας, πατήσουμε στο σωστό δρόμο. Στο σωστό δρόμο, η Βιλάη, για στακό μακαρονάδο, αλλά στακό δεν έχει, λόγω αέρα, στακό μακαρονάδο. Ωραία. Έφαγες και το καρπουζάκι σου. Θες να μας έρθει στα μούτρα. Ήσουν τυχερή που δεν σου ήρθε αυτή, είσαι. Ναι, πρόλαβες ίσα ίσα. Πω, απίστευτος αέρας. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ στη γη. Η ώρα. Παρκάραμε στο δημοτικό πάρκινγκ. Από το πάρκινγκ κατευθείαν ανεβαίνουμε στη χώρα πάνω. Κατευθείαν με τη μία. Τι χτύπησες πάλι? Χτύπησα μελάκι για το κουμπαράκο μου, την Νατασούλα και ένα για μας. Α, μπράβο, πολύ σωστά. Πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Νατάσας που είμαστε για. Θύμισε με λιγάκι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Είμαστε στη Ματζουράνα. Ματζουράνα? Ναι. Για σουβλάκι χειροποίητο και γύρω χειροποίητο. Ωραία. Για... Κάτι καλό τρώει γιατί σε βλέπω, είσαι πολύ χαρούμενη. Χειροποίητο γύρω, ματζουράνα. Ματζουράνα, μάλιστα. Παναγιώτη, τι τρως? Λαχάκια εσείς. Χειροποίητο σουβλάκι. Σπέσια. Ωραίο. Σύμφωνα με τις οδηγίες πάντα. Πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες. Ψιλολόγια βλέπω τρως πάλι. Δεν κινούμαστε δηλαδή. Εκτός καταλόγου, χάρη. Δεν κινούμαστε χωρίς οδηγίες. Ωραία όμως είναι εδώ, ε. Πάρα πολύ ωραία. Το φεγγάρι αύριο θα είναι. Όχι, 15 Αύγουστο γεμίζει. Τι πήρες τελικά? Το φημισμένο που παγωτό της Φαρτάεντας που πήρε πρώτο βραβείο. Χαχα, άμα. Παραδοσιακό γλυκό έλειας και σκύλι. Μάλιστα. Τρίτη και 13. Στη Σκύρο. 13 Αυγούστου 2019. Το κάστρο του Σκύρου. Πρέπει να είναι λίγο πιο φωτισμένο. Το κάστρο το δικό μου. Για να πάρει νερό, αλλά εμένα δεν με θυμίζει. Χαμός εδώ στην πλατεία.
Τσολιαδάκι μου, όμορφο. Τουρίστρια. Πήρε και πορτοκαλαδίτσα το γιαβρί μου. Μπράβο. Ναι, αυτό βλέπω, ότι με προσέχεις πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς θα το καλύψω αυτό το κενό. Και το Ιβαλάι εδώ πέρα φάγαμε προχθές. Αχερούνες. Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019. Η πιο απάνεμη παραλία του νησιού. Ο Κάβος, στο λιμάνι. Όταν υποδέχεται τον Αχιλλέα. Εξαιρετικό λιμανάκι. Έρχεται και ο Αχιλλέας, έρχεται. Έρχεται ο Λεβέντης. Περιμένοντας τον Αχιλλέα. Έτσι λέγεται αυτή η φωτογράφηση. Εσύ τουρίστρια περιμένεις τώρα, έτσι. Περιμένω τη μουσική και το καράβι. Καλά. Μιλάμε για τέλειο. Και πολύ ωραίο βήμα σήμερα, ήσυχο. Ούτε αέρα, ούτε τίποτα. Ξεκίνησε η μουσικούλα. Βασίλεμα ή αλλιοβασίλεμα. Αχιλλέας. Ήρθε το βράδυ να κοιμηθεί εδώ, 14 Αυγούστου 2019. Και εμείς ήρθαμε για να φάμε κλασικά στο Ιβιλάι. Ωραία σλανίδι, στα καλύτερα. Σε έχω πρώτο τραπέζι. Ό,τι καλύτερο για διακοπές. Έχει ένα φεγγάρι απόψε. Τα ερχόμασταν εδώ να έτρωγες μπάμιες. Δεν το πίστευα ποτέ να τους σταυράσουν. Μπάμιες. Επίτες για να μην φάω τίποτα από το πιάτο σου. Δεν πειράζει. Μπάμιες εγώ. Σουτζουκά και εσύ. Ναι, τι να κάνω. Ούτε χρειά το φάγος. Η μοναδική μέρα χωρίς άνεμο. Είμαστε εδώ στις Αχερούνες, 15 Αυγούστου. Απαντάμε στα τηλέφωνα όλη την ώρα. Τι να κάνουμε, υποχρεώσεις. Το τελευταίο μπανάκι στις Αχερούνες της Κύρου. Ανεβούμε στο δωμάτιο, ετοιμάσουμε βαλίτσες και αύριο πρωί-πρωί, αφού σήμερα φάμε εδώ στην παραλιούλα μας, έτοιμοι για φαγητό. Τι βλέπεις, δε τσολιαδάκι μου, μην ήρθες κάθισες. Πρώτο τραπέζι πίστα. Ε, γιαβράκι, βρε γιαβρούλι μου όμορφο. Απολαμβάνω αυτή την ηρεμία και την γαλήνια. Σε μια σιά, τελευταίο βραδάκι. Θα το πάω το κορίτσι μου, το ταΐσω. Πω, πω, τι λήψη είναι αυτή. Πίστευες. Εκεί θα σε ταΐσω, κοίταξε. Εκεί. Εδώ μπροστά. Να το σπαλιγιάννα. Έφτασε.
Αχιλλέας. Μηδέν λεπτά. Τέλος. Διάλεξες. Είμαι πολίτης του κόσμου. Κάνω εικόνες στο βιός μου. Το 12 είναι ο αριθμός μου. Αναπαράγω το φως μου για να πετύχει ο σκοπός μου. Κι αν το γνωρίζεις, το στηρίζεις κι είσαι δικός μου. Έχω μπροστά μου τη σκιά μου. Ενώ κόντρα έχω τον ήλιο.